στο κόκκινο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την υποδοχή και παραπατρισμό ξένων πολιτών που θα απομακρυνθούν μέσω Κύπρου σε περίπτωση κορύφωσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε όλες τις διπλωματικές αποστολές και τους διεθνείς οργανισμούς ότι έχει ενεργοποιηθεί πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Εστία. Σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση, οποιαδήποτε αιτήματα για επερτήσεις, προσγειώσεις και λιμενήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτοιμη να ανταποκριθεί, δηλώνει και η πολιτική άμυνα. Χθες στήθηκαν οι πρώτες σκηνές στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα για φιλοξενία ξένων υπηκών μέχρι την διευθέτηση πτήσεων για τον επαναπατρισμό τους. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Οπότε έχουν ήδη διασφαλιστεί χώροι υποδοχής και φιλοξενίας όπου θα τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα. Η υποδοχή θα είναι στο αεροδρόμιο Λάρνακας και στα λιμάνια. Έχουν διαμορφωθεί εκεί κάποιες αίθουσες ειδικά για το σκοπό αυτό, για τη φιλοξενία, όπως και στο ΞΕΤ. Την ίδια ώρα, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας αποφάσισαν να εγκαινιάσουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αιγύπτιο ομολογό του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου να εφαρμόσει τον αξιόπιστο ρόλο της ως ανθρωπιστικός κόμβος σε περιόδους ανάγκης. Ο δείχτης συγκέντρωσης ναυτικών δυνάμεων ανοιχτά της Κύπρου χτυπά κοκκινό. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων απομάκρυσης πολιτών από τον Λίβανο, εντάσσεται και ο ελιμινισμός στο λιμάνι Λεμεσού του ελικοπτεροφόρου USS Wasp του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μίνι αεροπλανοφόρο, όπως περιγράφεται, μεταφέρει ελικοφόρα Osprey, μαχητικά Harrier, επιθετικά ελικόπτερα Super Cobra, καθώς και την 24η μονάδα εκστρατείας πεζοναυτών. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μαζί με βασικούς εταίρους για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και τα πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Mount Bay και Cardigan Bay, που είναι ελιμερισμένα ανοιχτά της Κύπρου. Περισσότεροι από 1.000 Βρετανοί στρατιωτικοί και κομάντος βρίσκονται σε ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Ακρωτηρίου, που θα χρησιμεύσει ως κέντρο αποστολής εκένωσης Βρετανών πολιτών. Όλη αυτή η κινητικότητα έχει προκαλέσει έναν μπαράζ φημολογίας περί εμπλοκής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή. Ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης έκανε λόγο σε υβριδικό πόλεμο που δέχεται η Κύπρος μέσω της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Από τα πειρά της κυβέρνησης δεν ξέφυγε ούτε το ΑΚΕΛ, με τον πόλεμο ανακοινώσεων να συνεχίζεται αμύωτος. Το ΑΚΕΛ ας αναλογιστεί επιτέλους τα προβλήματα που ηθελημένα ή άθελα του δημιουργεί στη χώρα, αναπαράγοντας με δηλώσεις του προπαγάνδα ξένων σε σημασμένων λογαριασμών. Στο πλευρό της κυβέρνησης συντάχθηκε και η Ανίτα Δημητρίου. Η Κύπρος οφείλει να λειτουργεί ως κόμβος σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους συμμάχους της. Η αμφισβήτηση του δυτικού προσανατολισμού της χώρας συρρυκνώνει τον γεωπολιτικό της ρόλο και πλήττει κατάφορα το εθνικό συμφέρον. Την ίδια ώρα, το Προεδρικό την εισηγηθεί ως για το αν θα επιτρέψει τελικά ή όχι τον ελιμενισμό του αμερικανικού δεξαμενόπλοιου Σαντορίνη, το οποίο μεταφέρει καύσιμα στο Ισραήλ.